Φίλες και φίλοι του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας. Στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι του αθλητικού ομίλου Πεύκης, μαζί με τον Κυριάκο Μαυρίδη και τον γυμναστή Γιώργο Πρίφτη. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα για εμένα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είστε Στη φετινή αγωνιστική χρονιά που έληξε πρόωρα την 22η αγωνιστική, που είχαμε τη διακοπή του πρωταθλήματος, σας βρήκε στην 12η θέση, έχοντας συγκεντρώσει 23 βαθμούς. Πώς ήταν η φετινή σεζόν για την ομάδα? Ναι, εμείς αναλάβαμε την ομάδα γύρω στο Δεκέμβρη, με πολλά προβλήματα. Ποδοσφαιριστές που ερχόντουσαν μόνο στους αγώνες και προσπαθήσαμε αυτά να τα αλλάξουμε. Mm-hmm. Να φτιάξουμε μια ομάδα όπως τη θέλουμε εμείς, μια ομάδα πρώτη. Και αυτό θα γίνει από την καινούργια χρονιά, γιατί δεν μπορείς να αλλάξεις πολλά πράγματα όταν πας στα μέσα της χρονιάς, δεν πάει να διαλύσεις όλα. Υπάρχει και η ομάδα που χρειάζεται την κατηγορία και πρέπει να το προσπαθήσεις. Είπα ότι θέλω να φτιάξουμε μια ομάδα πρότυπο με δημιουργία σταθερού περιβάλλοντος, εστιάζοντας όχι στην απόδοση του αγώνα, αλλά στη μακροπρόθεσμη απόδοση της ομάδας. Και όχι στο αποτέλεσμα της επόμενης αγωνιστικής. Για εμάς, το δοκάρι και μέσα δεν είναι τα πάντα. Έτσι, όπως και το δοκάρι και έξω δεν είναι το τίποτα. Θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε μια ομάδα με νέους ποδοσφαιριστές σε ηλικία που να έχουν δίψα για ποδόσφαιρο, δίψα για διάκριση, με όνειρα και φιλοδοξία. Όπως ξεκινήσαμε και εμείς. Και εγώ ξεκίνησα από την ομάδα της Πεύκης και έπαιξα πολλά χρόνια στον Εθνικό Αστέρα, στον Ελευθερία κτλ. Έτσι θέλουμε και εμείς να βοηθήσουμε κάποια παιδιά να παίξουν παραπάνω και κάποια παιδιά που θα μπορούν βέβαια. Εκτός από τους μικρούς σε ηλικία παίκτες, θα στελεχωθούμε και με κάποια παιδιά που είναι πιο έμπειρα, αλλά αυτά τα παιδιά που θα στελεχώσουν στην ομάδα μας θα πρέπει να είναι πρότυπο για τους μικρότερους. Και μέσα και έξω από το γήπεδο. Ωραία, Γιώργο, θα ήθελα και την άποψή σου για την απόφαση της ΕΠΣΑ, που πήρε δηλαδή ουσιαστικά τον προβιβασμό των τεσσάρων ομάδων από κάθε όμιλο της Β' κατηγορίας, από τον δεύτερο όμιλο δηλαδή, εκτός από τον αθλητικό όμιλο Ηλίου και την Ελπίδα Αγίων Αναργύρων, προβιβάστηκαν Αστέρα Ζωγράφου και Μικρασιατικός. Και ουσιαστικά παρέμειναν και στην Β' κατηγορία ο Κυζιακός και Ορφέας. Δηλαδή, υποβιβάστηκαν ομάδες που δεν είχαν μαθηματικές ελπίδες για τη σωτηρία. Ναι, σωστό ήταν αυτό που έγινε. Θα ήταν άδικο για μια ομάδα να πέσει χωρίς να είναι σίγουρο ότι θα πρέπει να υποβιβάστηκε. Όπως και δεν ήταν άσχημο που ανεβήκαν και αυτές οι ομάδες που ήταν πολύ καλές. Και ο Μικρασιατικός και ο Αστέρας Ζωγράφου ήταν εισάξιες ομάδες με αυτές που ανεβαίνανε στην επόμενη περίπτωση. Ποια ήταν η καλύτερη ομάδα του ομίλου, ήταν ο αθλητικός όμιλος Ηλίου, Γιώργο? Δεν είδα όλες τις ομάδες. Δεν πρόλαβα να τις δω, γιατί πήγαμε στα μέσα Δεκεμβρίου. Μου άρεσε από τις ομάδες που είδαμε ο Κρασιατικός. Έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο, έχει νεαρούς ποδοσφαιριστές. Τον Αστέρα Ζωγράφου δεν τον είδα, είχα ακούσει καλά λόγια. Με την ΑΕ Ηλίου έπαιξαμε στο γήπεδό μας και ήρθαμε ισοπαλία. Γιώργο, αθλητικός όμιλος. Ναι, συγγνώμη, ΑΟΥ, ναι. Νομίζω ότι ο Μικρασιατικός από τις ομάδες που είδα ήταν καλύτερη. Εάν ήσασταν από την αρχή της σεζόν, πιστεύεις ότι η Πεύκη θα είχε καλύτερη πορεία από τη 12η θέση, ας πούμε, θα ήσασταν ψηλότερα στη βαθμολογία? Ναι, εμείς, εγώ δεν κοιτάω τη βαθμολογία. Εμείς πήγαμε εκεί να αλλάξουμε πολλά πράγματα στην ομάδα. Έτσι που χρειάζεται να αλλάξει η ομάδα. Η Πεύκη είναι μια ομάδα ιστορική. Και θα πρέπει να αλλάξουμε πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία και φιλοσοφία. Θα πρέπει να έχουμε υπομονή και επιμονή. Και με τους νέους παίκτες που θέλουμε, χρειάζεται αυτό. Επίσης, να βοηθήσουμε και να βελτιώσουμε τις ακαδημίες μας. Που μπορούν να γίνουν και με το νέο γήπεδο πόλος έλξη για πάρα πολλά παιδιά. Και με επίκεντρο όμως στο παιδί. Έτσι που εκεί θα έχουμε μια σφαιρική εξέλιξη. Θα έχουμε καλούς ποδοσφαιριστές, αλλά και καλούς ανθρώπους, καλούς φιλάθλους.
που αυτοί δεν θα παίξουν άλλο ποδόσφαιρο, έτσι, από τις ακαδημίες, αλλά αυτά τα παιδιά θα μπορούσαν να αλλάξουν το ποδόσφαιρο. Γιατί όλοι λυπόμαστε για το πώς είναι σήμερα. Δηλαδή, τη νέα σεζόν θα στηριχτείτε σε ένα κράμα νέων παικτών. Ναι, ναι, ναι. Και κάποιον έμπειρο. Και έμπειρο, ναι, και έμπειρο, αλλά παιδιά που θα έχουν φιλοδοξίες. Θα έχουν φιλοδοξίες να παίξουν παραπάνω. Ή να ανεβάσει την ομάδα σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Έχουν γίνει κάποιες ανανεώσεις παικτών, μπορούν να ανακοινωθούν, Γιώργο? Ναι, έχουν γίνει ανανεώσεις παικτών. Προχθές ανανεώσαμε τα αδέρφια Ταρφή και το Φόντι Καντιάι. Και από την επόμενη εβδομάδα θα συζητήσουμε με όλα τα παιδιά της ομάδας μας για να τους έχουμε και τον χρόνο. Αλλά θα κάνουμε και μεταγραφές αρκετές. Αρκετές και από ομάδες γάμα εθνικής και παιδιά που παίζουν σε ΠΑΕ, σε ΚΑΠΑ 19. Θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε μια καλή ομάδα. Αλλά που θα στηριχτούμε, είπαμε, σε νέους παίκτες και σε πολλά παιδιά και της Ακαδημίας. Οι δύο πρώτες ανανέωσεις είναι αυτές που ανέφερες, έτσι, δεν είναι, Γιώργο? Ναι, 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 οι δύο πρώτες, ναι. Ωραία. Μεταγραφές, υπάρχει κάποια συμφωνία με κάποιον παίκτη, μπορούμε να ανακοινώσουμε? Όχι, ακόμη δεν θέλουμε να ανακοινώσουμε, θα τις ανακοινώσουμε όλες μαζί όταν πρέπει. Ωραία. Η διοίκηση είναι δίπλα, ο κύριος Μονεμβασιώτης. Ναι, είναι κοντά μας, μας στηρίζει και όλοι μαζί. Για να πάμε καλά, θα πρέπει να είμαστε μια οικογένεια. Όλοι θα έχουν το ρόλο τους, έτσι που θα πρέπει να είναι διακριτός. Ο κάθε προπονητής στο ρόλο του, ο πρόεδρος στο δικό του, η διοίκηση στο δικό της. Όλοι βάζουν ένα λιθαράκι για την καλύτερη, για να γίνει η ομάδα οικογένεια. Από το φροντιστή μέχρι τον πρόεδρο. Και μόνο οι παρέες και και στην Ελλάδα γενικά έτσι το έχουμε δει αυτό, ότι παρέες κερδίζουν. Ότι παρέες γίνονται μεγάλες ομάδες. Παρέα ήταν η ομάδα του Παναθηναϊκού που πήγε που έπαιξε με τον Άγιαξ έτσι στα ημιτελικά του Champions League. Παρέα ήταν το 2004 στο Euro. Οι παρέες κάνουν τις μεγάλες ομάδες. Και εμείς αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Μια καλή παρέα, μια καλή ομάδα που να χαιρόμαστε να τη βλέπουμε. Μαζί με τον Κυριάκο τον Μαυρίδη και τον Μαυρίδη. Το Γιώργο τον Πρίφτη. Το Γιώργο τον Πρίφτη. Αυτό είναι η ομάδα τη. Ναι, το προπονητικό. Είσαι... Ωραία. Και με τον Κυριάκο ξεκινήσαμε μαζί το ποδόσφαιρο. Ήμασταν και προπονητές στην Πεύκη και το 2002. Έτσι, εκεί ήταν το ξεκίνημα μας το προπονητικό. Ήμασταν μαζί και στις σχολές μου του Παναθηναϊκού πολλά χρόνια. Και συνεχίσουμε πάλι. Άρα είναι ουσιαστικά να δημιουργηθεί να ξανά η Πεύκη από το μηδέν, ώστε ναι, τα επόμενα χρόνια να μπορέσει και να πρωταγωνιστήσει. Ναι, οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε θα πρωταγωνιστήσει. Αλλά θα πρωταγωνιστήσει γίνονται όχι με πολλές μεταγραφές και χρήματα, θα πρωταγωνιστήσει με δικά της παιδιά και με ακαδημίες που θα τις λέγουν και πάει. Τώρα για τις μεταγραφές, μπορείς να αναφέρεις τις θέσεις στις οποίες θα αποκτηθούν? Ναι, θα αποκτήσουμε τερματοφύλακα, κεντρικό αμυντικό, αμυντικό χαφ, εξτρέμ και σεντερφόρ. Και ίσως και ένα μπακ. Μάλιστα. Τώρα, Γιώργο, για τις ακαδημίες, να μας πεις και δύο λόγια. Ναι, είπα και πριν ότι εμείς θέλουμε... Είναι στην Ακαδημία της Πεύκης. Είναι περίπου στα 180 παιδιά. Mm-hmm. Θα προσπαθήσουμε όμως, είπαμε έτσι, να αλλάξουμε όλη τη φιλοσοφία της Ακαδημίας, βοηθώντας και εμείς και οι βοηθούμενοι και από τα παιδιά που είναι προπονητές τώρα στην Ακαδημία, με επίκεντρο το παιδί και όχι την νίκη. Οι Ακαδημίες δεν είναι για να κερδίζουν οι ομάδες τους, είναι για να φτιάχνουν καλούς ποδοσφαιριστές. Έτσι και αυτοί οι ποδοσφαιριστές να παίξουν την πρώτη ομάδα ή να παίξουν και μακάρι να παίξουν και παραπάνω. Το επίκεντρό μας είναι το παιδί, η βελτίωσή του, όχι μόνο σαν ποδοσφαιριστής, αλλά και σαν άνθρωπος.
Να μου αναφέρεις, Γιώργο, και τους προπονητές στην Ακαδημία. Ναι, τεχνικός διευθυντής. Θα σας αναφέρω τον τεχνικό διευθυντή, που είναι ο Γιώργος Κοϊλιώσης. Mm-hmm. Ναι. Και υπάρχει, ο παλιός παίκτης Πέφης, ναι, που υπάρχει μια συνεργασία με τον Γιώργο και θα στελεχωθεί από προπονητές έμπειρους από φέτος και που θα έχουν όρεξη και αυτή για δουλειά. Και με την ίδια φιλοσοφία και νοοτροπία που θα έχει η πρώτη ομάδα, θα έχει και η Ακαδημία. Έτσι, που είπαμε, με εκεί επίκεντρο πρώτα το παιδί και όχι το αποτέλεσμα. Προπονήσεις έχετε ξαναξεκινήσει τώρα? Προπονήσεις έχουμε ξεκινήσει και θα τελειώσουμε αρχές Ιουλίου. Έχουμε κάνει όλο αυτό το μήνα προπονήσεις και θα τελειώσουμε στις αρχές Ιουλίου. Και με καινούριο γήπεδο. Και το ανδρικό τμήμα και οι ακαδημίες. Ναι, και το ανδρικό τμήμα και οι ακαδημίες. Το σημαντικό στην ομάδα μας είναι ότι έχουμε και καινούριο γήπεδο. Έτσι, το γήπεδο είναι από τα καλύτερα γήπεδα στην Αθήνα. Και σε πολύ ωραίο περιβάλλον. Και νομίζω ότι αυτό θα μας δώσει μεγάλη όθηση. Είναι το γήπεδο της Πέφης, έτσι? Ναι, δεν είναι το γήπεδο της Πέφης, ναι. Γίνανε εργασίες δηλαδή? Γίνανε εργασίες της ανακατασκευής του Χλωροτάπητα και του Ταρτάν. Γίναν τώρα δηλαδή, έχουν ολοκληρωθεί, έτσι? Ναι, είμαστε... ναι, τις τελευταίες αγωνιστικές μάλιστα παίξαμε και στο γήπεδο μας. Νομίζω δύο αγωνιστές. Δύο ή τρεις. Ωραία. Οι φίλαθλοι είναι δίπλα, στηρίζουν τα νέα τα παιδιά, έρχονται στο γήπεδο. Και αυτό είναι ένα στοίχημα για μας. Ότι επειδή είμαστε παιδιά που ξεκινήσαμε από την Πέφη, θα πρέπει να φέρουμε τον κόσμο πίσω. Ο κόσμος έχει απομακρυνθεί από την ομάδα την τελευταία φορά. Γιατί την είχε γνωρίσει αλλιώς. Θυμάμαι παλιά στην Πέφη ήταν γεμάτο το κήπεδο. Ναι. Όταν έπαιζα εγώ μικρός, έτσι. Ήταν γεμάτο το κήπεδο. Ναι. Ειδικά σε ντέρμπι με γειτονικές ομάδες με την Κυψιά μπορεί να έχει και 5.000 κόσμο. Τώρα άρα εξαρτάται από εσάς, Γιώργο, να ξαναέρθει η φύλαθλη. Τώρα βλέπεις μόνο τις γονείς των παιδιών στο γήπεδο. Από εμάς εξαρτάται. Βέβαια. Να ξαναδημιουργηθεί η ομάδα, όπως είπες, από το μηδέν και να κερδίσεις με τις εμφανίσεις που θα κάνεις και με τις νίκες, σίγουρα, γιατί και οι νίκες φέρνουν τους φυλακούς. Οπωσδήποτε. Αλλά για να κερδίζεις πρέπει να φτιάξεις μια ομάδα καλή πρώτα. Έτσι, πρέπει να φτιάξεις μια ομάδα καλή και θα έρθουν κινήσεις. Μια ομάδα που να δουλεύει σωστά, που να υπάρχει υγεία στην ομάδα. Εσύ έχεις την εμπειρία, είσαι τόσα χρόνια στο χώρο. Ναι, έχω την εμπειρία. Αν και πολλά χρόνια τα τελευταία έχω ασχοληθεί με ακαδημίες, έχω δύο σχολές το σχολείο του Παναθηναϊκού. Αλλά είμαι στον χώρο, ήμουν πολλά χρόνια στο Παναθηναϊκό, 23 χρόνια. Πες μας δύο λόγια για αυτές τις σχολές, Γιώργο. Ναι, είναι σχολές ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού, ανήκουν στο δίκτυο του Παναθηναϊκού. Περνάνε κάθε χρόνο από τις σχολές μας αρκετά παιδιά και δουλεύουμε με πάντα να είμαστε κοντά στο παιδί, να προσπαθούμε να βελτιώσουμε το παιδί και σαν άνθρωπο, αλλά και σαν ποδοσφαιριστή. Οι προπονήσεις πού γίνονται, σε ποιο γήπεδο? Οι προπονήσεις γίνονται σε δύο μικρά γήπεδα, είναι 6-6 τα γήπεδα, ένα στην Πέφη και ένα στο Μαρούσι, αλλά όλοι οι αγώνες γίνονται στις αρχικές εγκαταστάσεις του κύριου Βαρδινογιάννη στην Παιανία. Μας έχει παραχωρήσει τα γήπεδα και πώς γνωρίζουμε. Σίγουρα υπάρχουν ταλέντα, Γιώργο, έτσι δεν είναι, και στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Θα μπορεί κάποιο παιδί, ας πούμε, να μπορέσει αυτό αύριο μεθαύριο να παίξει σε ανώτερη κατηγορία και γιατί όχι και στον Παναθηναϊκό? Τι πω, και βέβαια πρέπει. Οπωσδήποτε. Γιατί αυτά τα παιδιά που παίζουν στον Παναθηναϊκό τώρα τι παιδιά είναι? Παιδιά από τις ακαδημίες. Όλα αυτά τα παιδιά που παίξαν τα τελευταία χρόνια επί Σαμαρά, επί Γιώργου Δόνη κλπ. Είναι παιδιά από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού. Και γιατί? Γιατί υπήρχε ένας άνθρωπος, ο Γιάννης ο Σαμαράς, στον Παναθηναϊκό,
που πίστευε σε αυτά τα παιδιά ότι μπορούν να παίξουν. Είναι λίγοι άνθρωποι που πιστεύουν ότι μπορούν να παίξουν παιδιά από τις ακαδημίες. Και γι' αυτό και για να παίξουν τα παιδιά πρέπει να τα βάλουμε, έτσι. Αν δεν τα χρησιμοποιούμε, πώς θα παίξουν. Ο Παναθηναϊκός έδωσε το παράδειγμα. Μήπως και κάποια παιδιά θα μπορέσουν να παίξουν και στην Πεύχη να... Ναι, από την ακαδημία μου, μάλλον οι δύο ακαδημίες της Πεύχη και η δικιά μου θα κάνουν συνεργασία και θα παίζουν πάρα πολλά παιδιά από την ακαδημία μου εκεί. Ήδη από φέτος θα ξεκινήσω. Και στην πρώτη ομάδα ακόμα. Πώς είναι η συνεργασία σου, είσαι με τον κύριο, με ποιος είναι ο υπεύθυνος δηλαδή και... Στις σχολές μου. Ναι, ναι. Εγώ είμαι υπεύθυνος στις σχολές. Υπεύθυνος. Εγώ, ναι. Να πω με τον Παναθηναϊκό, πώς, με ποιον... Ναι, με τον κύριο... Με τον Παναθηναϊκό, με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, με τον Βαγγέλη τον Σάμιο και τους σκάουτερ. Όταν υπάρχει κάποιο ταλέντο, τους βλέπουν οι σκάουτερ του Παναθηναϊκού, με δοκιμαστικά που γίνονται και έχουμε φτιάξει και κάποιες μικτές του δικτύου των σχολών και βλέπουν οι σκάουτερ τα παιδιά μας και όποιος κάνει, πηγαίνει στην Παιανία. Έχω πάρα πολλά παιδιά που έχω στείλει από τις σχολές μου στην ΠΑΕ. Έτσι, έχουν γίνει πολλοί επαγγελματίες, ο Χρήστος Δερβόπουλος, ο Χρήστος Δερβόπουλος, ο Ημεράη, ο Μαλτίνη, ο Γιώργος και ο Αλέξανδρος Δημοσθενιάδης, που παίζουν τώρα στην ΚΑΠΑ 19, ο Γοβίτης και άλλοι. Έχουν περάσει πάρα πολλά παιδιά από την σχολή. Είναι κίνητρο δηλαδή για τα νέα παιδιά να ξέρουν ότι τους παρακολουθούν και ότι άμα έχουν ταλέντο θα μπορέσουν να αναδειχθούν, ας πούμε. Ναι, ναι, είναι κίνητρο. Ναι. Είναι κίνητρο. Και ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ κοντά στις σχολές όλα αυτά τα πράγματα. Γιώργο, εκτός από την Πεύχη και τον Παναθηναϊκό, είσαι και προπονητής στην ομάδα ποδοσφαίρου της τράπεζας Eurobank. Ναι, ναι, ναι. Και γελάω γι' αυτό, γιατί ζω τις καλύτερες ποδοσφαιρικές μου στιγμές. Είναι όλα κινούνται επαγγελματικά. Και σε αυτό έχει μεγάλη συνεισφορά η διοίκηση της ομάδας. Έτσι, ο πρόεδρος της Eurobank λειτουργεί σαν πρόεδρος ΠΑΕ. Όλα είναι τακτοποιημένα και όλα είναι όπως πρέπει. Και γι' αυτό και αυτή η ομάδα κερδίζει κάθε χρόνο τίτλους στο επίπεδο που παίζει. Φέτος πώς πήγατε στο αντίστοιχο πρωτάθλημα? Φέτος δεν προλάβαμε να ολοκληρώσουμε να πάρουμε και πάλι το πρωτάθλημα. Το παίρνουμε 6 χρόνια και το τραπεζικό αλλά και το εταιρικό που παίζουμε. Έτσι κάθε χρόνο παίρνουμε τίτλους. Πέρσι πήραμε το πρωτάθλημα της ΟΤΟΕ και το double στο εταιρικό πρωτάθλημα που παίζαμε. Ναι, ακούω, υπάρχω την ερώτηση. Ναι, θέλω να πω, στην ομάδα είναι παίκτες γνωστοί, ας πούμε, επαγγελματίες. Ναι. Στην ομάδα, στο εταιρικό πρωτάθλημα παίζουν και παίκτες γνωστοί, όπως ο Χωριανόπουλος, ο Χίσο, ο Ηλίας ο Χουζούρης, ο Ανδρέας Οντρένοβα και άλλοι πολλοί, εντάξει, είναι πάρα πολλά παιδιά τώρα που ο Ακπαρίδης, ο Σαρέλη, είναι πολλά παιδιά που έχουν παίξει σε υψηλό επίπεδο, σχεδόν όλα τα παιδιά της ομάδας. Και πότε τώρα... Θα... Ναι, πότε? Όχι, λέω πώς θα προλάβει, πότε θα προλάβει. Είναι η αγάπη μου για το ποδόσφαιρο. Εγώ γεννήθηκα στα γήπεδα. Εκεί όλη η ζωή μας, όλη η ζωή μου είναι εκεί. Το κάνω άκοπα. Αυτό. Λοιπόν, Γιώργο, ήθελα και την δική σου άποψη για το πρωτάθλημα, το νέο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας, που για πρώτη φορά θα είναι τρεις οι όμιλοι. Ναι. Ναι. Τι είναι η δική σου γνώμη? Θα είναι δύσκολο πρωτάθλημα, δηλαδή για... Ναι, νομίζω ότι θα είναι ανταγωνιστικό. Η ΕΦΣΑ είναι... Νομίζω ότι είναι σε καλύτερο επίπεδο από την ΕΦΣΑΝΑ και την ΕΦΣΑΔΑ το πρωτάθλημά της και θα είναι πάλι ανταγωνιστικό.
Εγώ για τις ομάδες που είδα στις αθλήματα της ΕΦΣΑ, Γιώργο. Ναι, νομίζω ότι είναι καλά πρωταθλήματα και έχουν υψηλό επίπεδο. Και οργανωτικά είναι καλά. Γιατί εγώ έχω πολλά χρόνια να ασχοληθώ με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, έτσι. Πάρα πολλά. Από το 2002, περίπου. Και φέτος που ξανασχολήθηκα για να βοηθήσουμε και την ομάδα μας στην ΠΕΦΚΙ, είδα ότι λειτουργεί σωστά το πρωτάθλημα. Έχεις εντοπίσει κάποια προβλήματα που μπορούν να βελτιωθούν, να διορθωθούν ή να βελτιωθεί η εικόνα των πρωταθλημάτων? Πρώτα απ' όλα, να ξεκινήσουμε τα γήπεδα, έτσι. Το πιο σημαντικό είναι αυτό, να φτιάχνουν γήπεδα. Και τα υπόλοιπα, εντάξει, αλλά βασικό, για μένα το βασικό είναι τα γήπεδα. Τώρα πολλά πράγματα ακόμη δεν είδα, γιατί ήταν ο μικρός ο χρόνος που μεσολάβησε από το Δεκέμβρη μέχρι το Μάρτιο. Του χρόνου θα έχω πολλά πράγματα να πω για τα πράγματα που έρθασε. Το επίπεδο της Αθηναϊκής Διαιτησίας. Εμένα μου αρέσει να ασχολούμαι μόνο με το ποδόσφαιρο. Έτσι, μόνο και οι ομάδες που είμαι, στις ομάδες που είμαι, θέλουν να παίζουν μόνο ποδόσφαιρο και να αφήσουν τη διαιτησία. Αν την αφήσουμε εμείς, θα είναι καλή. Εμείς οι παίκτες, οι προπονητές, οι παράγοντες. Ας αφήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται περισσότερο για να κάνουν το χόμπι τους, έτσι, εκεί αυτό. Όπως και όλα οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές, το χόμπι τους κάνουν. Ας τους αφήσουν. Και τώρα, αν θα ανέβει τώρα μια ομάδα από το Β' τοπικό στο Α' τοπικό, νομίζω ότι το ξέρουν μόνο αυτοί. Ανεβαίνουν και οι φίλοι τους. Έτσι δεν είναι? Ναι. Δεν παίζει μεγάλο ρόλο. Το θέμα είναι να πάμε καλύτερα ένα σκαλοπάτι παραπάνω το ποδόσφαιρο. Να το βοηθήσουμε όλοι μαζί, αυτοί που ασχολούμαστε με το χώρο, να πάει καλύτερα. Αν θα ανέβει πέφτει από το Β' τοπικό στην Α', θα το ξέρουν μόνο 100 άτομα που ασχολούνται με την ομάδα, κανείς άλλο. Τώρα, θα ήθελες κάποιον να ευχαριστήσεις ή να... για τη φετινή σεζόν, ας πούμε, που ολοκληρώθηκε και πρόωρα. Ναι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Κυριάκο τον Μαυρίδη και τον Γιώργο τον Τρίφτη, που αντέξαμε αυτή τη χρονιά που ήταν δύσκολη στην ομάδα και όπως όλους τους ποδοσφαιριστές. Γιατί ήταν μια δύσκολη χρονιά που νομίζω ότι αφού αντέξαμε όλοι μαζί αυτή τη χρονιά θα πάμε πολύ καλύτερα από εδώ και εξής. Γιατί θα έχουμε το χρόνο να φτιάξουμε την ομάδα, να την οργανώσουμε όπως θέλουμε. Από τη διοίκηση θα ήθελες να αναφέρεις? Ναι, η διοίκηση ήταν κοντά μας. Ο πρόεδρος ήταν δίπλα στην ομάδα και χωρίς να παρέμβει ποτέ στο έργο μας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και το καταλογίζω. Το έχω πει και στον ίδιο. Γιατί αυτό που είπατε και πριν, ότι εμείς θέλουμε ξεκάθαρους ρόλους. Ο πρόεδρος για τη δουλειά του, οι προπονητές για τη δική τους, οι φύλαθλοι και οι ποδοσφαιριστές στο ρόλο τους. Ο καθένας έχει το δικό του ρόλο. Μάλιστα. Τώρα να δούμε και τα νέα πρωταθλήματα, πότε θα ξεκινήσουν. Ελπίζουμε να γίνουν και με την παρουσία φυλάθλων. Καλά, και εμείς αυτό ελπίζουμε, γιατί το ποδόσφαιρο είναι με κόσμο. Έτσι, το άλλο, αυτό που βλέπουμε τώρα και στο πρωτάθλημα το ελληνικό, εγώ παρακολουθούσα και το γερμανικό πρωτάθλημα, δεν βλέπετε. Δεν μπορείς να δεις τον αγώνα. Αν δεν έχει κόσμο, χάνει το ενδιαφέρον. Σίγουρα. Τώρα, δεν ξέρω, οι παλιοί ποδοσφαιριστές της ΠΕΦΚΙΣ έρχονται δίπλα, δηλαδή, να στηρίξουν την ομάδα, έτσι, να... Ναι, τα τελευταία χρόνια δεν στηρίζει ο κόσμος την ομάδα, ούτε και οι παλιοί ποδοσφαιριστές. Υπάρχει μια ομάδα παλεμάχων της ΠΕΦΚΙΣ που την έχουμε πλησιάσει και νομίζω ότι θα μας βοηθήσει και αυτή. Όπως επίσης θα μας βοηθήσουν και κάποιοι άνθρωποι που θα μπουν στην ομάδα που ασχολούνται, που ήταν παλιοί ποδοσφαιριστές, όπως ο Μανώλης Αντωνόπουλος που είχε παίξει πολλά χρόνια στην ομάδα μας,
και οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου, όπως ο κύριος ο Νίκος ο Κατσαρός, θα ασχοληθεί με την, ο δημοσιογράφος, θα ασχοληθεί με την, με την κοινωνία της ομάδας. Κατσαρός. Ναι, ναι, ναι. Α, ωραία. Εκεί είναι τιμή μας και χαρά μας, θα τα έχουμε κοντά μας. Άρα, ουσιαστικά, το χτίσιμο της ομάδας ξεκινάει, όπως είπαμε, από το μηδέν και σε επαγγελματικά πρότυπα προσπαθείτε να λειτουργεί το σωματείο. Ναι, ναι. Θα θέλαμε να λειτουργήσουμε όπως πρέπει, να κάνουμε μια ομάδα πρότυπα. Είπαμε, με δημιουργία σταθερού περιβάλλοντος, χωρίς φωνές, με ηρεμία και έτσι όλοι θα πάνε καλά. Τώρα, Γιώργο, να μου αναφέρεις έτσι και κάποιοι παίκτες εκτός αυτούς που ανέφερες, που έχουν περάσει από τα χέρια σου όλα αυτά τα χρόνια που ασχολείσαι, έτσι, και έχουν, ναι, κάνει καριέρα, ας πούμε. Ο Σάββας ο Τσαμπούρης ήταν ένα παιδί που, που έκανε καριέρα. Από τη, όταν ήμουν στη Μπεύκη, αυτό το παιδί ήταν 15 χρονών. Το βάλαμε και έπαιξε στην πρώτη ομάδα 15 χρονών της Μπεύκης. Και έκανε μεγάλη καριέρα, έτσι. Έπαιξε στον Αστέρα Τρίπολη, ήταν αρχηγός πολλά χρόνια. Στο Λεβαδιακό, στην Κύπρο, στον Απόλλωνα. Έχει κάνει μεγάλη καριέρα αυτό το παιδί. Τώρα, κάποιοι άλλοι, η Μεράη ο Μαλτίνη, είπαμε ότι έπαιξε στη Σουηδία αρκετά χρόνια. Έπαιξε στην Αλβανία Europa League πέρσι. Και ο Χρήστος Ρευγόπουλος που έγινε επαγγελματίας στον Παναθηναϊκό, έπαιξε στον Απόλλωνα και τώρα έπαιζε φέτος στην Κέρκυρα. Τώρα στο αεραστεχνικό ποδόσφαιρο τα προβλήματα, είπαμε, είναι το γηπεδικό, τα γήπεδα που δεν υπάρχουν, σίγουρα είναι και το οικονομικό. Καλό. Οπωσδήποτε. Μα όταν όλη η κοινωνία έχει πρόβλημα οικονομικό, θα υπάρχει και, και στον ποδόσφαιρο. Οπωσδήποτε υπάρχουν οικονομικά προβλήματα. Και εκεί θα πρέπει να σταθεί περισσότερο κοντά η πολιτεία, κοντά σε εραστηνικές ομάδες και συλλόγους. Και ειδικά τώρα, μετά από τον κορονοϊό, που οι περισσότερες ομάδες στηρίζονται στις ακαδημίες τους, έτσι για να βγάλουν τα έξοδά τους, και οι ακαδημίες 3-4 μήνες ήταν εκτός. Τώρα, όπως είπαμε, για την επόμενη σεζόν, τι μπορείς να υποσχεθείς στους φιλάθλους για να έρθουν να δούνε. Δηλαδή, όπως είπαμε, μια ομάδα καινούρια από το μηδέν, με νέους παίκτες. Που θα παίζει πολύ όμορφο ποδόσφαιρο, που θα χαίρονται να τη βλέπουν. Αυτό μπορώ να υποσχεθώ. Δεν υπόσχομαι ούτε πρωταθλήματα, ούτε κύπελα, ούτε Champions League. Εμείς θέλουμε να φτιάξουμε μια ομάδα που αυτό που θα φτιάξουμε θα είναι οργανωμένη και θα παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Θα χαιρόμαστε εμείς πρώτα απ' όλα και τα παιδιά που παίζουν. Και αυτοί που έρχονται να τη βλέπουν. Θα τη φτιάξουμε την ομάδα, βέβαια. Τώρα, στο φετινό πρωτάθλημα, υπήρχε κάποιο παιχνίδι έτσι που το χάσατε ενώ θα μπορούσατε να είχατε κερδίσει. Όχι. Όχι, παίρναμε αυτό. Σταθήκατε άτομοι ή χαρήκατε τη νίκη περισσότερο, έτσι. Ναι, στα παιχνίδια που παίξαμε, παίρναμε αυτό που αξίζαμε φέτος. Γιατί η ομάδα δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Θα πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα στην ομάδα. Και πραγματικά, όσο καιρό ήμασταν, δεν χαιρόμαστε για αυτό που λέγαμε. Μάλιστα. Κάτι άλλο, Γιώργο, έτσι θέλεις να προσθέσουμε που δεν το αναφέραμε? Όχι, είμαστε μια. Ωραία, Γιώργο, σε ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Πάνω απ' όλα, επιτυχίες. Ευχαριστούμε πολύ. Και πιστεύω ότι θα τα καταφέρετε να δημιουργηθεί μια νέα Πεύκη, όπως τα παλιά καλά χρόνια. Θα τα καταφέρουμε, ναι. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ.